Η Ένωση Καλαθοσφαίρισης της Καβάλας δεν αποκλείει σε καμία περίπτωση να ενδιαφερθεί για τη θέση της Κηφισιάς στην Α1, αν κληθεί να συμμετέχει στη διαδικασία. Αυτή είναι και η επίσημη θέση της που διατυπώθηκε το πρωί της Πέμπτης από ανθρώπους της ομάδας. Σύμφωνα τώρα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, η Επιτροπή Ειδικής Αδειοδότησης για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας, αποτελούμενη από τους Παναγιώτη Τσαγκρόνη, Μιχάλη Μελή, Δημήτρη Μπασούρη, Γιάννη Αλεξόπουλο και Γιάννη Ψαράκη, συνεδρίασε την Τετάρτη 17 Αυγούστου και αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας για τα σωματεία και της ΚΑΕ που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να καλύψουν την κενή θέση που υπάρχει στην Α1 μετά την αποχώρηση της Αθλητικής Ένωσης Κηφισιάς. Επιστολές στάλθηκαν στη Δόξα Λευκάδα, στον Ηρακλή, τον Πανιόνιο, το Ηράκλειο, τον Αρκαδικό και την Καβάλα, προκειμένου μέχρι τις 26 Αυγούστου να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τη δυνατότητα σύστασης ΚΑΕ ή σε περίπτωση που αυτή υπάρχει για την πλήρωση των κριτηρίων που προβλέπονται από το σχετικό κανονισμό. Κατόπιν της προσκόμισης των απαιτούμενων στοιχείων θα ακολουθήσουν οι επόμενες προβλεπόμενες ενέργειες. Με εντατικούς ρυθμούς και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της ομάδας της Καβάλας, η οποία το Σάββατο πρόκειται να δώσει δύο φιλικά παιχνίδια με τον Ορφέα Ξάνθης και τον Βύρονα Καβάλας. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το γήπεδο που θα φιλοξενήσει αυτές τις δύο αναμετρήσεις, δεδομένου ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν το Ανθή Καραγιάννη, το Βερούλιο, το γήπεδο του Νέστου και το γήπεδο του Ορφέα Ελευθερούπολης. Ωστόσο υπάρχουν δύο πιθανά γήπεδα που μπορούν να φιλοξενήσουν τα δύο φιλικά αυτά παιχνίδια. Το πρώτο είναι το γήπεδο του Κοκκινοχώματος, αν υπάρχει συμφωνία με το Βυζάντιο, και το δεύτερο το βοηθητικό γήπεδο του ΑΟΚ, εκεί δηλαδή που κάνει προπονήσεις η ομάδα.